Είναι πραγματικά τραγική. Έχει γίνει ουσιαστικά μια φυλακή ψυχών. Δεν υπάρχει καμία πολιτική. Έχουν παρατήσει και τους μετανάστες, αλλά και τους κατοίκους των περιοχών. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη πολιτική. Να βρουν οι άνθρωποι το δρόμο τους, να πάνε εκεί που θέλουν, να τους στηρίξουμε και να βρουν το δρόμο τους και οι νησιώτες. Νομίζω ότι πρώτα η Ευρωπαϊκή Ένωση που κλείνει τα σύνορα και μετά η κυβέρνηση που δεν έχει συγκεκριμένη πολιτική. Πρέπει να δούνε και τους μετανάστες με αγάπη και τους κατοίκους. Εάν πάτε στη Μυτιλήνη και νομίζω και όλα τα κανάλια και ο Αλφα βεβαίως έχετε πάει και έχετε κάνει ρεπορτάζ, θα κλαίτε. Η κατάσταση είναι άθλια. Δηλαδή χειροτερεύει. Κάθε μέρα χειροτερεύει και δεν υπάρχει καμία λύση. Καμία πολιτική. Δηλαδή γίνεται μια συσσόρευση, μια φυλακή ψυχών, τίποτα άλλο. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξουν θάνατοι. Άνθρωποι κινδυνεύουν. Θα πεθάνουν από το κρύο, θα πεθάνουν από τις κακουχίες. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί να κλείνουμε πια τα μάτια από αυτό το τεράστιο αυτό πρόβλημα. Πρέπει το μεταναστευτικό να λυθεί. Και να λυθεί χωρίς θανάτους. Αλλιώς κάποιοι θα ευθύνονται για τους θανάτους, έτσι. Κάποιοι θα πάρουν τις ευθύνες τους.